Η Σαουδική Αραβία απείλησε τη Δύση ότι στην περίπτωση που οι G7 προχωρήσουν στην κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να τα προσφέρουν στην Ουκρανία ω στήριξη, τότε το Βασίλειο θα πουλήσει μέρο και όλα τα ευρωπαϊκά ομόλογα που έχει στην κατοχή του. Σύμφωνα με τον Bloomberg, αξιωματούχοι τη Σαουδική Αραβία φέρονται να έκαναν καλυμμένε απειλέ προ τα κράτη τη ομάδα των 7 ότι το Βασίλειο θα πουλούσε ευρωπαϊκά χρέη, εάν οι δυτικοί σύμμαχοι προχωρούσαν στην κατάσχεση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσαν την κάθετη αντίθεσή τους στην κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από δυτικού συμμάχους. Μάλιστα, προκάλεσε εντύπωση το γεγονό ότι οι Σαοδάραβε, αφού μίλησαν για τα ευρωπαϊκά χρέη, εκφράστηκαν ονομαστικά για το γαλλικό χρέο, δίνοντα την εντύπωση ότι η Γαλλία θα ήταν η πρώτη χώρα που θα χτυπούσαν, ίσω γιατί τη θεωρούν τον πιο αδύναμο κρίκο στη Δύση αυτή τη στιγμή. Οι απειλέ έγιναν πριν από τι συζητήσει τη G7 τον Μάιο και τον Ιούνιο. Τον περασμένο μήνα οι ηγέτες της G7 τελικά κατέληξαν σε συμφωνία για ένα σχέδιο οικονομική στήριξη στην Ουκρανία με δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του έτους με την αποπληρωμή των τόκων να γίνεται από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία άξιας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πώληση ευρωπαϊκών και γαλλικών ομολόγων από τη Σαουδική Αραβία μπορεί σε πρώτη φάση να μην προκαλούσε τεράστιε ρήξει στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι οι άλλε χώρε θα ακολουθούσαν το παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία με πρώτη απ' όλα τα Ηνωμένα Αραβικά Έθνη. Φυσικά θα υπήρχαν παρόμοιε απαντήσει και από τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά αλλά και τι ευρωπαϊκέ χώρε. Αυτό όμω θα σήμαινε στο τέλο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έμενε χωρί φυσικό αέριο σε μια περίοδο που ακόμα δεν μπορεί να απεξαρτηθεί από αυτό και η οικονομική καταστροφή θα ήταν πραγματικά τεράστια.